Η Κίνα, σύμφωνα με του Βρετανού, δοκίμασε επιτυχώ τη νέα τεχνολογία διαστημικό χτύπημα φάντασμα, που μπορεί να ξεγελάσει τα συστήματα πυραυλική άμυνα, εκπέμποντα πλαστά σήματα στόχων από το διάστημα, για να προετοιμάσει πυρηνική επίθεση. Στρατιωτικοί εμπειρογνώμονε είπαν ότι οι προσωμιώσει σε υπολογιστή του συγκεκριμένου οπλικού συστήματο δείχνουν ότι λειτουργεί με επιτυχία. Σημειώνεται το συμβάν που είχε καταγραφεί από τηλεσκόπια τη Ιαπωνία αλλά και τον Α στη Χαβάη. Τελικά επρόκειτο για δέσμη ακτίνων λέιζερ, που όπω αποδείχτηκε την εξέπεμπε κινέζικο δορυφόρο, ο οποίο τέθηκε σε τροχιά την άνοιξη του 2021. Το σύστημα έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε τρει δορυφόροι να εκτοξεύουν ραδιοπαρεμβολέ που ξεγελούν τι εχθρικέ δυνάμει, ώστε να εκτοξεύουν πυράβλου αναχέτηση προ τη λάθο κατεύθυνση. Η κατεύθυνση, η ταχύτητα και ο σχηματισμό των δορυφόρων αποφασίζονται πριν από την εκτόξευση των πυρηνικών πυράβλων και βασίζονται στι πληροφορίε που λαμβάνονται για τα διαεροπορικά ραντάρ του εχθρού. Όλα αυτά επιτρέπουν στον πύραυλο που φέρει την πυρηνική κεφαλή να φτάνει στο στόχο του, αυξάνοντα σημαντικά την πιθανότητα επιτυχημένου χτυπήματο. Αυτή η τακτική χρησιμοποιείται συχνά από τι επίγειε δυνάμει, αλλά είχε θεωρηθεί εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί από το διάστημα.